Εδώ είμαστε. Τρεις φορές το είπα, να πιάσει. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Καλή εβδομάδα θα σας πω, γιατί εχθές λόγω του αγώνα που υπήρξε στο πρόγραμμά μας δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπή, ήταν πάνω στην ώρα μας. Οπότε θα τα πούμε σήμερα και αύριο. Μεθαύριο θα τα πούμε όχι από εδώ. Θα κάνουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Θα κάνουμε εκπομπή από τη Μίκρα. Καλά ακούσατε, η ώρα για μπλε θα γίνει από τη Μίκρα. Έχουμε αρκετά να πούμε, έχουμε και διαγωνισμό και θα σας βάλω στην πρίζα σε δευτερόλεπτα. Θα μιλήσουμε φυσικά για το ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για το μπάσκετ, θα μιλήσουμε για το βόλεϊ, κυρίως για το βόλεϊ σήμερα και αύριο. Και είναι λογικό, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας και έναν μεγάλο στόχο να γίνει sold out το παιχνίδι της Πέμπτης, να τελειώσουν τα εισιτήρια. Καλά πάει. Καλά πάει. Θα διαβάσουμε και τις ανακοινώσεις από το Ηρακλής. Καλά πάει στο ότι μπορεί να γίνει αυτό το sold out. Δεν είναι και κάτι το φοβερό. Ο κόσμος του Ηρακλή στο βόλεϊ όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι όχι μια μίκρα, μπορεί να γεμίσει 50 μίκρες. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνει. Ήρθε η ώρα να το ξανακάνει με κομμένα εισιτήρια. Αυτός είναι στόχος. Τα 1.400 εισιτήρια που θα διατεθούν να εξαντληθούν όλα. Μπορούμε? Εγώ λέω ότι μπορούμε. Και εσείς πιστεύω να λέτε ότι μπορούμε. Οπότε πάμε να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω, 3 εισιτήρια. Προσέξτε, είναι μαγικά χαρτάκια. Πάμε για sold out. Θα είστε πολύ τυχεροί ή τυχερές αυτοί που θα κερδίσετε τα 3 εισιτήρια σήμερα που σας προσφέρει ο χορηγός μας στα καταστήματα For All, που έχει εξασφαλίσει και τα δίνει στην εκπομπή. Επαναλαμβάνω, FM, κενό, όνομα, τεπώνυμο, εισιτήριο, Ηρακλάρα, ό,τι άλλο θέλετε, βάλτε και μια καλησπέρα, αποστολή στο 54526, τρεις τυχεροί από εσάς, δεν είναι διπλές προσκλήσεις, είναι 3 εισιτήρια για 3 άτομα, γιατί κάποιες φορές κάποιοι μπερδεύονται, νομίζουν ότι κερδίζουν ένα και μπορούν να μπουν δύο με αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Και είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, να μην το ξεχνάμε. Να πάτε από νωρίς στο γήπεδο, θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι για τις διαπιστεύσεις, για τα εισιτήρια, για τις προσκλήσεις, για τη συμπεριφορά μας, για όλα. Κομισάριο, supervisor, Ευρώπη είναι, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Δυστυχώς για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει κάποιο από αυτό το μαγικό χαρτάκι, από τα μαγικά χαρτάκια, συγγνώμη, δεν θα μπορεί να έχει ενημέρωση πέραν του ραδιοφώνου, θα είμαστε εκεί. Και αυτό γιατί η R3 δυστυχώς δεν θα δείξει το παιχνίδι και θα σας πούμε τους λόγους σε πολύ λίγο. Ξαναλέω άλλη μία, Βασίλη μου, FM κενό ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, αποστολή στο 54526, 3 εισιτήρια για το μάτς με την Μπενφίκα σας περιμένουν. Οι νικητές θα μπορούν από αύριο να περάσουν από το κατάστημα For All στη Στρατού για να πάρουν το εισιτήριό τους, ώστε την Πέμπτη να είναι κούκλοι και κούκλες να πάνε και από νωρίς στο γήπεδο. Το νωρίς βέβαια σχετικό, γιατί αρκετός κόσμος δουλεύει, είναι καθημερινή. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Τα διαρκείας δεν ισχύουν, γιατί είχατε μηνύματα εδώ στην εκπομπή από την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε απαντήσει, νομίζω, αλλά να το ξαναπώ για ακόμη μια φορά ότι δεν ισχύουν. Λοιπόν, να διαβάσω και την ανακοίνωση, τη σχετική ανακοίνωση από το βόλεϊ του Ηρακλή, μιας και το πιάσαμε αυτό από την αρχή. Εξαντλούνται τα μαγικά χαρτάκια. Με γοργούς ρυθμούς εξαφανίζονται τα εισιτήρια του επαναληπτικού αγώνα μεταξύ της ομάδας μας με την Μπενφίκα. Η προπόληση των εισιτηρίων δείχνει ότι στο μάτς της Πέμπτης θα γίνει το πρώτο sold out της φετινής σεζόν. Το ΤΑΑ Ηρακλής υπενθυμίζει ότι στο συγκεκριμένο αγώνα δεν θα ισχύουν τα διαρκείας. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πολύ αυστηρά και ο έλεγχος των εισιτηρίων για πρώτη φορά θα γίνεται έξω από το στάδιο της Μίκρας. Η κεντρική θύρα του γηπέδου θα ανοίξει στις 6 παρατέταρτο και θα είναι η μόνη είσοδος που θα διέρχεται ο κόσμος. Το ΤΑΑ Ηρακλής παρακαλεί τον κόσμο να έρθει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο γήπεδο προς αποφυγή συνωστισμού. Οι κάτοχοι των διαπιστεύσεων θα εισέλθουν από την πόρτα που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική είσοδο, η οποία θα ανοίξει στις 6.30 και θα κλείσει στις 7. Πάμε όλοι μαζί για τη μεγάλη πρόκριση. Άντε μπράβο, να έρχονται τα πρώτα μηνυματάκια. Ανοίγουμε και το mail μας, ξαναλέω, blueliberopapakiyahoo.gr. 3 εισιτηριάκια σας περιμένουν για το παιχνίδι με την Μπενφίκα που μας προσφέρει ο χορηγός μας, τα καταστήματα
for all. Θα πούμε και άλλα για το βολέι και για το μπάσκετ στη συνέχεια. Να συνεχίσουμε λίγο με ποδόσφαιρο, όπου η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Νομίζω ήταν, το λέει και το σκορ αυτό, το καλύτερο της φετινό παιχνίδι, συγγνώμη, εκτός έδρας. Με αυτό το 0-3 θα μπορούσε να ήταν και άλλα τα γκολ. Έχασε και άλλες ευκαιρίες ο Ηρακλής, για όσους είδαν μετά τις καλύτερες φάσεις. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον κόσμο που έδωσε το παρόν και έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Πέρα από τα παιδιά της Αθήνας και αρκετοί από εδώ κατέβηκαν, και δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις αυθημερών μια ημερήσια πάνελα στην Αθήνα. Και έξοδα και κούραση κτλ. Αλλά ο κόσμος του Ηρακλή, ο συγκεκριμένος, τα παιδιά, όπως λέμε, είτε μικρής ηλικίας, είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε πολύ πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, γεια σου παππού μου, έκαναν αυτό το ταξίδι και μπράβο τους. Και μας δίνει το παιχνίδι, το σκορ και κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα η δυνατότητα και η ευκαιρία να πούμε 2-3 σχολιάκια. Σε κάποιους μπορεί να αρέσουν, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν. Η άποψη του καθενός είναι σεβαστή. Το είχα πει και μετά τον αγώνα, εδώ στο σχόλιο που κάναμε με τον Δημήτρη τον Δαναξή όταν τελείωσε το παιχνίδι, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι από εδώ και πέρα θα μπορούμε να κρίνουμε ακόμα περισσότερο και πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερο ποσοστό τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει εβδομάδα ολόκληρη μπροστά του για να δουλέψει με την ομάδα. Όσα λάθη κι αν έκανε ερχόμενος στον Ηρακλή, όσα στραβά κι αν ήταν τα αποτελέσματα που με το καλησπέρα είχε δύο ήττες στον πάγκο του Ηρακλή, υπήρχε και μία σοβαρή δικαιολογία για τον ίδιο, ότι ήταν Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή. Είχε τρία μάτς, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή. Δεν προλάβαινε. Και θυμάστε τότε πως λέγαμε ότι υπάρχει ρίσκο όταν λύθηκε η συνεργασία με τον κύριο Βοσνιάδη. Όχι, το ρίσκο δεν πήγαινε σε αυτό. Το ρίσκο πήγαινε στο ότι θα έρθει ένας προπονητής που όποιος και να είναι έχει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε σε μία εβδομάδα να παίξει τρία παιχνίδια. Και αυτό το πρόβλημα στήχησε και στον Ηρακλή. Αυτό το ο αστάθμητος παράγοντας, όπως λέμε σε κάποιες περιπτώσεις. Η πρώτη εβδομάδα λοιπόν που είχε ο Ελευθερόπουλος στη διάθεσή του να δουλέψει με την ομάδα όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήταν αυτή που μας πέρασε. Ήταν αυτή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον ΑΕΤ Σπάτων στην Αθήνα. Και έδειξε 2-3 πραγματάκια. Μας απέδειξε μάλλον με 2-3 πραγματάκια και 2-3 απλές κινήσεις που έκανε, ότι αυτή η εβδομάδα έκανε καλό και στον ίδιο. Και με συγκεκριμένες επιλογές και με συγκεκριμένες αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι που του βγήκαν. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Με στεναχωρεί πάλι, συγγνώμη για τον πρωτοενικό. Το είχαμε καταγράψει και στο παιχνίδι του Βόλεϊ όταν ο Ηρακλής έχασε 3-2 από τον Εθνικό στην Αλεξανδρούπολη, και στο περσινό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό όταν στη Ρόδο ο Ηρακλής έχανε 2-0 και μετά το γύρισε, και δυστυχώς το είδα με τα ματάκια μου και προχθές. Ένα κάρο άσχημες εκφράσεις και άσχημους χαρακτηρισμούς, ένα κάρο ισοπεδωτικών σχολείων για τις επιλογές του Ελευθερόπουλου, για συγκεκριμένους παίχτες, τι τον βάζει σε αυτόν, τι τον βάζει στον άλλον, άχρηστος ο τάδε, γιατί παίζει αυτό σε αυτή τη θέση. Και έρχεται ο Πασάς, για παράδειγμα, που το παλικάρι άκουσε, εύχομαι να μην τα έχει δει, να μην τα έχει διαβάσει. Δεν φταίει αυτός που παίζει αριστερό μπακ, η ανάγκη της ομάδας τον κάνει να παίζει αριστερό μπακ. Και έβαλε αυτή την κολάρα στο 0-1 και μετά επικράτησε η απόλυτη σιωπή. Ας του πούμε και ένα μπράβο όμως, όπως τον βρίζουμε, ας του πούμε και ένα μπράβο μια φορά. Όχι γιατί πήρε το πρωτάθλημα, αλλά γιατί έχει ακούσει τα όσα έχει ακούσει και πήγε και έβαλε αυτή την κολάρα. Και παραλαμβάνω, δεν φταίει αυτός που παίζει αριστερό μπακ.
Και προφανώς για να τον βάζει και ο Ελευθερόπουλος στο αριστερό μπακ, δεν είναι ικανοποιημένος από το Χιτζίδη. Δεν υπάρχει και ο Κανακούδης που είναι τραυματίας για να τον βάλει εκεί. Η ισοπαίδωση είναι άσχημο πράγμα. Το να βριζόμαστε μεταξύ μας επίσης είναι πολύ άσχημο πράγμα. Το να βρίζουμε μάνες, σπίτια, εγχωρό, αρρώστιες, παικτών, προπονητών κτλ. Και αυτό είναι άσχημο πράγμα. Και από τη στιγμή που η ομάδα τώρα έκανε το 2-2, μήπως πρέπει να ξανακάνουμε αυτό που κάναμε πέρυσι. Τι ωραίο ήταν αυτό πέρυσι. Τι ωραίο ήταν αυτό πέρυσι στην τρίτη εθνική που η ομάδα είτε κέρδιζε, είτε έχανε, είτε έφερε ισοπαλία. Υπήρχε χειροκρότημα. Υπήρχε στήριξη. Δικαιολογημένη η αντίδραση του κόσμου μέχρι στιγμής. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω και για το 1-6 και για το 3-1 που έγινε 3-4. Δεν το συζητάω και λίγα έγιναν. Και λίγα έγιναν. Αλλά μήπως από τη στιγμή που η ομάδα αγωνιστικά πάει να κάνει μια νέα αρχή να την κάνουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λαθασμένη η άποψή μου. Μήπως να αφήσουμε για λίγο τα τόσο άσχημα μπινελίκια πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που είδα την Κυριακή στις αναρτήσεις κάποιων site για την εντεκάδα που παρέταξε ο Ελευθερόπουλος, το τι γινόταν από κάτω. Απίστευτο. Εν μέρη, κατανοητό. Εν μέρη όμως. Να, ήρθε ο Πασάς και έβαλε αυτό το γκολ που έβαλε. Πριν βάλει αυτό το γκολ που έβαλε, βέβαια, αν διάβαζε όλα αυτά που υπήρχαν, δεν ξέρω τι ψυχολογία θα είχε για να μπει να παίξει. Η κριτική την αγαπάω. Την ισοπαίδωση δεν μπορούμε όμως. Άσχημο πράγμα η ισοπαίδωση. Πόσο μάλλον όταν όλοι μας θέλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να κάνουμε ό,τι περνάει ο καθένας από το χέρι μας για να ανέβει η ομάδα. Μπορεί, δεν μπορεί, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Είναι ένα πρωτάθλημα που το είδατε, το βλέπετε. Είναι λίγο αλλοπρόσαλλο έως πολύ. Όλα μπορούν να συμβούν. Όλα μπορούν να συμβούν. Παραδείγματα άπειρα. Για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Σε παιχνίδια που υπήρχαν κάποια φαβορί, σε παιχνίδια που υπήρχαν κάποια outsider κτλ. Κτλ. Το καλό είναι ότι ο Ηρακλής κέρδισε δύο συνεχόμενα μάτς. Το κακό είναι ότι όσον αφορά τη βαθμολογική του απόσταση με τον δεύτερο και τον πρώτο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και πάλι έχει 6 βαθμούς από τον δεύτερο και πάλι έχει 9 βαθμούς από τον πρώτο. Αυτό δεν άλλαξε. Παρά το 2-2 του Ηρακλή. Άλλαξαν οι ομάδες. Δεν είναι εργοτέλης Απόλλων Λάρισας, είναι Απόλλων Λάρισας Βόλος. Ο πρώτος με το δεύτερο πλέον. Ο Πλατανιάς έχει 15, είναι τρίτος. Ο Εργοτέλης έχει 14, είναι τέταρτος. Η Κέρκυρα έχει 13. Ο Ηρόδοτος είναι πάνω από τον Ηρακλή. Ναι, ο Ηρόδοτος που είδαμε στην πρώτη αγωνιστική και έφαγε 3 γκολ άσχετα αν μέτρησε το 1. Είναι πάνω από τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Η Δόξα έχει 11, η Παναχαϊκή με τον Ηρακλή 10, ο Καραϊσκάκης που είναι ο επόμενος αντίπαλος έχει 7, μαζί με τον Απόλλωνα Πόντου, ο Κισαμικός 5 και στους 4 που υποβιβάζονται είναι η Σπάρτη, ο Αίτητος με 5, ο Εγινιακός και τα Τρίκαλα με 3. Τα Τρίκαλα που υποτίθεται θα ήταν στην πεντάδα είναι τελευταία, με 3 βαθμούς. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Με το πρόσωπο που δείχνει, που έδειξε η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα. Με το πρόσωπο που έδειξε στα Σπάτα και με τη Σπάρτη, αναδιαστήματα, η Σπάρτη πήρε χ μέσα στον Απόλλωνα Λάρισας για παράδειγμα. Από τον Ηρακλή φάγε 3. Είναι κάθε παιχνίδι απρόβλεπτο πραγματικά. Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Δεν ξέρω, μήπως πιάσει τόπο. Να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, Βασίλη μου. Παρέα με τα For All, τα οποία μας προσφέρουν 3 εισιτήρια του μεγάλου αγώνα της Πέμπτης στις 7.30 στη Μίκρα, Ηρακλής Μπενφίκα, ο επαναληπτικός του ευρωπαϊκού μάτς για το Challenge Cup. Θα τα παραλάβετε από το κατάστημα στην Στρατού που βρίσκεται
Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη διαρκείας, αποστολή στο 54526. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, bluelibero@yahoo.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κουνά το κεφάλι μου στους ρυθμούς των τραγουδιών που βάζει ο Μπίλι απέναντί μου. Έχουμε επιστρέψει εδώ στην... Είχε γενέθλια ο Όζι, χθες. Έκλεισε τα 70. Χρόνια του πολλά. Λοιπόν, στους ρυθμούς της Όλας για Μπλε επιστρέφουμε όμως. Στο Λίμπερο 107,4. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, αυτοκράτορας, ό,τι θέλετε γράψτε. Αποστολή στο 54526, έχουμε και το mail μας ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Θα κάνουμε κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές, οι νικήτριες, τρεις θα είναι, θα μπορούν από αύριο, από το κατάστημα στη Στρατού, το Forall, ένα από τα 43 καταστήματα Forall, να παραλάβουν τα εισιτήριά τους. Μην πάτε σε άλλο όμως, στα Forall της Στρατού να πάτε από αύριο, με το ονοματεπώνυμό σας να τα παραλάβετε. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην K19 που συνεχίζει μετά τη 4 στον Αιγινιακό. 3 έβαλε εκτός έδρας στην Άρτα απέναντι στην ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Και να πούμε και τα παλικάρια που σκοράραν. Στο 19 ο Μακρύς, στο 64 ο Αβραμίδης και στο 87 ο Αναστασιάδης. Το 0-3 για τον Ηρακλή και επόμενη αγωνιστική νομίζω είναι με την Κέρκυρα, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να αναβληθεί αυτό το μάτς. Θα σας το πούμε μέσα στην εβδομάδα. Χίλια χρόνια Ηρακλής, γράφει ο Δημήτρης. Την καλησπέρα μου και σε όλους τους υπόλοιπους που μπαίνουν στην κλήρωση. Ο Ιωάννης γράφει, Γιώργο με την Καλαμαριά, πού βλέπεις να παίζουμε. Καλά έκανε η ΚΑΕ και άλλαξε την ώρα την άλλη Τετάρτη. Πολύ καλά έκανε και το 5 το βάλε 6, γιατί Τετάρτη είναι αυτή, πολλοί κόσμοι δουλεύει. Έγινε δεκτό το αίτημα του Ηρακλή. 6 ώρα το σπουδαίο παιχνίδι Ηρακλής Ιωνικός την άλλη Τετάρτη, 12 το μηνός, στο Ιβανόφιο. Όσο φίλε μου Γιάννη για το πού βλέπεις να παίζουμε με τον Απόλλωνα Πόντου, σίγουρα δεν θα γίνει το μάτσο Καφτατζόγλιο. Και εδώ να πούμε ότι έχει ευθύνη μεγάλη η Football League. Όπως ενημερώνει το Καφτατζόγλιο, έστειλε έγγραφο στη Football League πριν γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, λέγοντας ότι το τριήμερο κοντά στα Χριστούγεννα, αυτό το 23, 24, 25 πότε είναι, 22, 23, 24 μάλλον, έχει εκδηλώσεις, έχει τουρνουά και έχει κλειστό το στάδιο. Θα έπρεπε η Football League τότε λοιπόν να βάλει κλειδάριθμο, να βρει έναν τρόπο να γίνει η κλήρωση έτσι, ώστε να μην υπάρχει 22 του μηνός εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή, αλλά εκτός. Δεν το έκανε αυτό η Football League. Η κλήρωση έφερε τον Ηρακλή να παίζει το Καφτατζόγλιο με τον Απόλλωνα Πόντου και για ακόμα μια φορά. Άντε, βρες έδρα τώρα. Πού να πας, να πας στο Μακεδονικού. Έχει άλλο. Δεν ξέρω. Να γίνει ανάποδα, νομίζω είναι δύσκολο γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Να γίνει στην Καλαμαριά και ο Ηρακλής να είναι γηπεδούχος. Νομίζω δύσκολο κομματάκι είναι αυτό. Αναβολή ο Ηρακλής δεν θέλει. Οπότε η ΠΑΕ ψάχνει έδρα. Φαβορή δείχνει του Μακεδονικού. Στην Ευκαρπία ή Πολύχνη, γιατί και τα δύο τα λέμε και τα λέτε. Καφτατζόγλιο δεν θα είναι. Και φυσικά για ακόμη μια φορά όλα αυτά τα χρόνια, όταν υπάρχει θέμα σταδίου, πάντα την πληρώνει ο Ηρακλής. Μόνιμο είναι αυτό. Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και ο αγαπημένος μου παππούς, 85-105 θα γίνει και θα λέει γήπεδο στον Ηρακλή. Γήπεδα. Αλλά στην προηγουμένη περίπτωση φαίνεται και ακόμη μια φορά το πόσο γυμνός είναι ο Ηρακλής στο συγκεκριμένο ζήτημα και την πληρώνει πάντα αυτός. Αυτός που πληρώνει, που νοικιάζει το χρόνο του για να παίζει, όποτε θέλει το γήπεδο, δεν μπορεί να το έχει. Το έχει μόνο όποτε του το δίνουν. Πολύ άσχημο αυτό. Καλησπέρα φίλε μου Κωνσταντίνε. Μου στέλνεις μήνυμα για δύο ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν. Ο ένας δεν παίζει καθόλου, δεν είναι καν αποστολή. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Το καλοκαίρι ο Πανιώνιος ήθελε τον Πτηνόπουλο.
Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει τον Πτηνόπουλο και πρόσφατα τον Ταμπίζα Αθήνα και στο Καφτατζόγλιο. Τον είδαμε. Τώρα μου γράφεις και για άλλο ποδοσφαιριστή, για ομάδα της Super League του Ηρακλή που δεν παίζει πολύ. Και αυτό που μου δίνεις πάσα, Κωνσταντίνε μου, να πω είναι ότι είναι απορίας άξιο το πώς γίνεται ομάδες Super League και καλές σχετικά ομάδες να θέλουν ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, οι οποίοι είτε είναι εκτός αποστολής είτε δεν παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι εντυπωσιακό? Είναι εντυπωσιακό. Ο Μάνος μου γράφει Εύωσμο, το Αγροτικό Αστέρα λες, ε. Δεν ξέρω, μήπως έχει παιχνίδι ο Αγροτικός Αστέρας εκείνη την ημερομηνία. Δεν το έχω δει, φίλε μου Μάνο, δεν το έχω δει. Ναι, μπορεί και αυτό να πέσει στο τραπέζι, πέρα από του Μακεδονικού. Θα μου πεις, και ο Μακεδονικός μπορεί να παίζει εκείνη την ημέρα. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να παίξει στο Καφτατζόγλιο. Και αυτό είναι που μας εκνευρίζει όλους, γιατί 50 χρόνια τώρα, επαναλαμβάνω, δεν παίζει όποτε θέλει ο Ηρακλής εκεί. Παίζει όποτε του δίνουν το γήπεδο για να παίξει εκεί. Μου αρέσει, μου αρχίσατε τις προτάσεις τώρα. Ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη, μου γράφει να παίξουν Κιλκής ή Σέρες. Τι να σου πω. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και αυτό. Αν μπορεί να φύγει εκτός Θεσσαλονίκης. Δεν το γνωρίζω. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Εξάλλου, αυτό που μας καίει τώρα είναι το Ηρακλής Καραϊσκάκης. Μετά έχουμε το δόξα δράμα Ηρακλής και μετά έχουμε το Ηρακλής Απόλλων Πόντου. Πάνω απ' όλα μας καίνε οι βαθμοί και τα τρίποντα. Το γήπεδο θα το δούμε. Καλλιόπη μου το είπα. Το είπα αυτό που μου γράψες, το να γίνει τράμπα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και δεν ξέρω αν θα το δεχτούν οι ομάδες και δεν ξέρω αν θέλουν και οι ομάδες να γίνει αυτό το πράγμα. Να γίνει το πρώτο μάτς στην Καλαμαριά και το δεύτερο μάτς στο Καφτατζόγλου και να αλλάξουν οι γηπεδούχοι. Μη στεκόμαστε τόσο πολύ σήμερα σε αυτό. Έχουμε άλλα μπροστά μας. Σίγουρα είναι σοβαρό θέμα. Σίγουρα είναι ένα θέμα που μας εκνευρίζει. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Έχουμε Καραϊσκάκη, έχουμε δράμα. Μετά θα έρθει ο Απόλλων Πόντου. Δεν υπάρχει κανένας τρελός πρόεδρος να σηκώσει τα τσιμέντα στη Μίκρα, λέει ο Κώστας. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται μόνο τρέλα, Κωστή μου. Και άλλα χρειάζονται. Τώρα για το άλλο θέμα που προέκυψε όσον αφορά τις μεταγραφές, καθώς σήμερα υπήρξε ένα δημοσίευμα για τον Βασίλη Παπαδόπουλο και για επιστροφή του. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Παπαδόπουλος, ο Βασίλης που πέρσι έπαιζε στον Ηρακλή και πήγε αρκετά καλά, όπως κι άλλοι που πρωταγωνίστησαν και ανέβηκε η ομάδα και ανέβασαν την ομάδα στη Β' Εθνική. Από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα δεν νομίζω να είχε κάπου ομάδα. Υπήρξε λοιπόν το δημοσίευμα σήμερα που λέει ότι έχει συμφωνήσει ήδη ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να αποτελέσει μια από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Η ΠΑΕ Ηρακλής το διέψευσε. Βέβαια, όταν έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, πολλές φορές να περιμένουμε να δούμε τι θα ακολουθήσει μετά τη διάψευση. Θα διαβάσω την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας ότι τίποτα από όλα αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας αναφορικά με μεταγραφές δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η μεταγραφική περίοδος ξεκινά τον Ιανουάριο και θεωρούμε δεδομένο ότι μέχρι την έναρξή της θα γραφτούν και άλλα ονόματα στο πλαίσιο αυτής της μεταγραφολογίας που ξεκίνησε από σήμερα, χωρίς λόγο και αιτία. Παράλληλα, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι για οποιοδήποτε μεταγραφική κίνηση γίνει προς ενίσχυση του Ηρακλή, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση με ανακοίνωση που θα εκδοθεί από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Κάτι που θα συμβεί ωστόσο από τον επόμενο μήνα που ξεκινά επίσημα η μεταγραφική περίοδος και όχι από τώρα. Το πρώτο κομμάτι είναι δύο κομμάτια στην ανακοίνωση. Αν θέλουμε να το δούμε λίγο έτσι με μια δεύτερη ματιά. Το πρώτο κομμάτι διαψεύδει κατηγορηματικά το θέμα του Βασίλη Παπαδόπουλου. Το δεύτερο κομμάτι λέει ότι περιμένετε το Γενάρη, ασχοληθείτε με το Γενάρη με αυτά. Δηλαδή εμένα δεν θα μου κάνει έκπληξη αν ακούσω ή διαβάσω επίσημη ανακοίνωση ΠΑΕ 2 Ιανουαρίου που θα λέει ο Βασίλης Παπαδόπουλος στον Ηρακλή. Γιατί αυτό που προέκυψε σήμερα δεν βγήκε από το μυαλό, κάπως προέκυψε. Δεν ξύπνησε ένα πρωί το δημοσίευμα μόνο του και είπε ας βάλω αυτό. Πάει το διαψεύδι φυσικά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κάνω και λάθος, το διαψεύδι για την παρούσα φάση. Ότι δεν τίθεται κανένα θέμα τώρα, γιατί δεν πρέπει να μας απασχολούν τώρα αυτά, γιατί μας απασχολούν άλλα. Και εδώ βέβαια μας απασχολεί η αγωνιστική παρουσία της ομάδος, γιατί είναι 4 Δεκεμβρίου και όσο μεταγραφολογία και να ρίξουμε στο τραπέζι, όσα ονόματα και να συζητήσουμε κτλ. Και να γραφτούν, εντάξει, εδώ υπάρχει ένα point ότι
από 1η Γενάρη θα αρχίσει να μας καίει αυτό και θα ενημερωθείτε από εμάς. Αλλά το ξαναλέω, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν παρά τη σημερινή διάψευση δούμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο το Γενάρη στον Ηράκλειο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Ο Κωστής συμπληρώνει, ο Πιλαδάκης το έκανε και το χρωστάει. Αλήθεια λες. Όσον αφορά το LFC Arena. Συνεχίζεται για το διαγωνισμό μας. FM κενό, εισιτήριο των ονοματεπώνυμων σας αποστολή στο 54526. Τα καταστήματα For All μας προσφέρουν 3 εισιτήρια, σας προσφέρουν για το match το ευρωπαϊκό που το περιμένουμε πώς και πώς με λαχτάρα την 5η 7.30 στη Μίκρα. Έχουμε και το mail ανοιχτό blueliberopapakiyahoo.gr και θα διαβάσω και την ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θήρα 10. Την 5η γεμίζουμε τη Μίκρα, το κλειστό πρέπει να βράζει. Σε μια Μίκρα καμίνη η ομάδα μπορεί να το γυρίσει και να πάρει την πρόκριση. Όλοι από νωρίς με φωνή και παλμό πάμε δυνατά. Μια ομάδα και μόνο ένας λαός έχει κάνει όλη την Ευρώπη να παραμιλάει και αυτοί είμαστε εμείς. Γεγονός. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι μπάσκετ ορίστηκε για την Τετάρτη 12 του μηνός στις 6 το απόγευμα. Ήταν αρχικά για 5, πήγε στις 6. Καλό είναι αυτό. Και για τον περισσότερο κόσμο, ούτως ή άλλως θεωρώ ότι και μία τα μεσάνυχτα να ήταν αυτό το μάτς, το Ιβανόφιο θα γεμίσει. Γιατί πρέπει να γεμίσει, γιατί είναι ένα παιχνίδι που αν ο Ηρακλής το πάρει θα είναι μόνος πρώτος στην κατηγορία. Ο Ηρακλής που δεν έπαιξε με τον Ιωνικό, όπως δεν έγινε ακόμα ένα μάτς, το ψυχικό Μαρούσι. Στα υπόλοιπα είχαμε Διαγόρας Ευρώπη Ευκοχωρίο 95-47, Αμίντας Καστοριά 62-61 στον πόντο. Αμίντας που είναι πρώτος με παιχνίδι παραπάνω, θα τα δούμε σε λίγο. Εθνικός Απόλλων Πάτρας 79-84, Καρδίτσα Ερμής Αγιάς 76-69, ο Ερμής κέρδισε τον Ιωνικό και μετά ξεφούσκωσε. Υποκράτης Χαρίλαος Τρικούπης 74-63 και Κόρυβος Καβάλα 95-61. Βαθμολογία, 14 βαθμούς έχει μόνο ο Αμίντας. Ο Ηρακλής βέβαια με τον Ιωνικό έχουν παιχνίδι λιγότερο. Καρδίτσα, Ηρακλής, Ερμής Αγιάς, Κόρυβος, Ιωνικός, Διαγόρας και Υποκράτης έχουν 13 βαθμούς. Καστοριά έχει 12, Ψυχικό Πευκοχώρη 11, Μαρούσι, Απόλλων Πάτρας, Χαρίλαος Τρικούπης 10, Καβάλα 9, Εθνικός 8, έχει μόνο ήτες. Η επόμενη αγωνιστική που μας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ είναι το Σάββατο, γιατί όπως έλεγα νωρίτερα ας περιμένουμε το τι θα γίνει με τον Καφτατζόγλιο και το πού θα παίξουμε με τον Απόλλωνα Πόντου, γιατί έχουμε Καραϊσκάκη εδώ ξαδρά μας. Το ίδιο θα πω και τώρα. Ο Ιωνικός μπορεί να περιμένει, έχουμε Καβάλα πρωτίστως. Το μάτς του Σαββάτου στις 5 το απόγευμα. Καβάλα Ηρακλής, ο Ιωνικός παίζει, υποδέχεται τον Υποκράτη. Δεν ξέρω τώρα εδώ αν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Αμίντας που είναι πρώτος, που πάει ο Αμίντας. Ο Αμίντας πάει να παίξει στο Πευκοχώρι. Το βόλεϊ στην Α1, ο Ηρακλής Χερεπό, όπως θα έχει και το επόμενο Σαββατοκυριακό. Δύο συνεχόμενα ρεπό. Νομίζω αυτό καλό του κάνει. Καλό του κάνει. Ναι, μεν λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός, αλλά εντάξει. Δεν λείπει και τόσο πολύ, γιατί είχε και ταξίδι, και κουραστικό ταξίδι. Είχε και το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Να κρατήσουν δυνάμεις, η ομάδα να μπορέσει, γιατί το δυνάμεις πάει στο ότι δεν αποκλείεται να δούμε 4,5 σετ. 4,5. Αν ο Ηρακλής κερδίσει 3-1 την Μπενφίκα, πάμε χρυσό σετ. Και μετά στα 15. Εκεί χρειάζεται, πέρα από τη μαγιά, την παλικαριά, το θάρρος, τον κόσμο και όλα αυτά που θα υπάρχουν, χρειάζονται και δυνάμεις, χρειάζεται και καθαρό μυαλό, χρειάζεται και συγκέντρωση, χρειάζονται και πνευμόνια, χρειάζονται πολλά. Γι' αυτό ίσως μπορεί να κάνει και καλό το ότι η ομάδα δεν έχει τώρα να παίξει, δεν είχε το Σάββατο και δεν έχει και το επόμενο Σάββατο να παίξει στο πρωτάθλημα της Α1. Επαναλαμβάνω, ο Ηρακλής με την Μπενφίκα θέλει νίκη 3-0-3-1 για να οδηγήσει το ζευγάρι σε χρυσό σετ. Και αν με το καλό καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ρουμάνικου ζευγαριού Ζαλάου Στεάουα. Στο πρώτο μάτς της Ζαλάου κέρδισε 3-0 τη Στεάουα. Αύριο μεθαύριο, πότε είναι ο επαναληπτικός. Στην Α1, ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη νίκη μέσα στο Βραχάτι απέναντι στον Παμβοχαϊκό και τον πλησίασε.
Η ΑΕΚ πέρασε από τη Σύρο με τον Φίνικα 2-3 και τα άλλα ήταν νίκες με 0-3 του ΠΑΟΚ στην Κηφισιά και του Ολυμπιακού με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ο Ολυμπιακός που έχει 18, ο ΠΑΟΚ 17, ο Παμβοχαϊκός 11, ο Ηρακλής με τον Παναθηναϊκό 10, αλλά την ισοβαθμία την έχει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει κερδίσει. Ο Ηρακλής είχε ένα παιχνίδι παραπάνω από τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα ρεπό του. Ο Φίνικας 9, η Αλεξανδρούπολη 7, η ΑΕΚ 6, η Κομωτινή 5. Η Κηφισιά είναι η απογοήτευση μέχρι στιγμής με 3 βαθμούς. Και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος για τον Ηρακλή, μετά τα 2 ρεπό του, έχει Παμβοχαϊκό. Δύσκολο μάτς θα είναι αυτό, αλλά μέχρι τότε έχουμε. Να εξηγήσω το Θοδωρή μου αυτό με το χρυσό σετ. Δεν ξέρω αν αυτό που είπα μόλις σε βοήθησε. Το ξαναλέω. Ο Ηρακλής πρέπει να κερδίσει 3-0 ή 3-1. Αν κερδίσει 3-0 ή 3-1, πάμε σε χρυσό σετ, σε ένα tie break. Και εκεί θα κρυθούν όλα. Αν η Μπενφίκα, για παράδειγμα, Θοδωρή μου, πάρει 2 σετ, τελείωσε η ιστορία, δυστυχώς. Χτυπάω ξύλο. Ο Ηρακλής θέλει καθαρή νίκη. Είτε 3-0 είτε 3-1. Για να πάμε μετά στο tie break σε εισαγωγικά, έτσι. Δεν είναι tie break, είναι ένα extra set. Είναι το περίφημο χρυσό, όπως το λέμε. Το 3-1 και 3-0 είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μετρούν τα set. Μετρούν οι βαθμοί που παίρνεις στα μεταξύ σου παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η Μπενφίκα έχει 3, ο Ηρακλής έχει 0. Δεν μετρούν τα set, μην μπερδεύεσαι. Μπράβο. Ξαναλέω, ο Ηρακλής έχει 0 βαθμούς, η Μπενφίκα έχει 3. Αν ο Ηρακλής κερδίσει 3-1, η Μπενφίκα θα παραμείνει στους 3 και ο Ηρακλής θα έχει 3. 3 και 3, ισοπαλία. Πάμε χρυσό σετ. Αυτό. Και σετ να έπαιρνε ο Ηρακλής στην Πορτογαλία, δεν είχε καμία σημασία. Αν έπαιρνε 2 όμως, εκεί έπαιρνε πόντο. Ήταν αλλιώς τα πράγματα που μπορούσε να πάρει και τα 2. Και το δεύτερο που έχασε με 23-25 και το τρίτο που έχασε πάλι με 23-25, αλλά δεν τα κατάφερε. Ένα Ηρακλάκι γρήγορα. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια να βγει να μας κάνει την κληροσούλα. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Άντε ρε παιδιά. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. 6-45, 2-87 και 3 οχτάρια. Δεν ξέρει και ο Ντρούλινγκ από βόλεϊ, αλλιώς θα του έλεγα να κάνει αυτό στην κλήρωση. Τον έχουμε. Χαίρετε, παρακαλώ. Ρε Πιτσιρίκος. Ο λίγων ετών. Γεια σου ρε μικρέ. Teddy boy. Τι έπαθες. Τι κάνεις. Τι να κάνω, σ' ακούω. Μ' ακούς έτσι. Τι να κάνω. Εντάξει. Δεν μου λες, στο βόλεϊ θα έρθεις τίποτα ή μπα. Εισιτήριο αγόρασα. Αγόρασες. Ναι. Αλλά δεν θα έρθει. Όχι, άμα θα έρθει ο δικός μου να μπορέσω να γυρίσω πίσω, θα έρθω. Αν μπορεί να μείνω και στη Θεσσαλονίκη στην κόρη μου, δεν ξέρω, θα δω. Να έρθει, να βάλει το ευρωπαϊκό σου κουστούμι και να έρθει. Όπως ήσουν ακούκλος προχθές τα 110 χρόνια, έτσι. Κοίτα, στο βόλι, μέχρι και τη γιαγιά την κουβαλούσα στις Ρώμες και τότε εκεί. Δεν μου λες, πες τώρα τρία νούμερα από το 1 στο 12, σε παρακαλώ. Το 1, το 3 και το 12. Το 1, το 3 και το 12. Ναι. Εντάξει. Καλά είσαι άλλο. Μια χαρά, δόξα τω. Άντε, μπράβο. Άμα ο Ηρακλής πάει καλά, εμείς έχουμε συνηθίσει όμως... Στα σπάτα, πάντα, καλά είμαστε... πέρασε στα σπάτα. Α, υπέροχα. Υπέροχα, έτσι. Υπέροχα. Και ωραία παρέα και καλό πιλότο. Φαντάζομαι... Ο Πασχαλάκης είναι πιλότος που δεν παίζεται. Το Νάουσα δράμα θα στο κάνει σε 3 λεπτά. Δεν ξέρω. Θα το κάνει, λέει. Εάν κατέβω με το λεωφορείο και θα πάω μαζί τους, ναι. Γιατί δέχεται να πάει ο δικός μου από εδώ, θα πάω με αυτόν. Ναι. Δεν πρέπει να τον αφήσω τον άνθρωπο, ερχόμαστε πάντα παρέα. Ναι. Εάν όμως κατέβω σε Ολνίκη και φύγω με τον Πασχαλάκη, όχι το λεωφορείο θα προλάβω, θα προλάβω τα πάντα. Από εκεί, άμα φύγουμε σε μισή ώρα. Δεν έχεις ανάγκη εσύ, δεν έχεις πάει Πάτρα, έχεις πάει Κέρκερ, έχεις πάει Σπάτα, δεν έχεις ανάγκη. Δεν έχεις ανάγκη. Είσαι ο καλύτερος. Όχι, τίποτα. I love you που λένε και στο χωριό μου. Σε φιλώ. Άντε, να σε καλά, παππού μου, να σε καλά. Λοιπόν,
Μουσική για να πω τους νικητές να κλείσουμε. Ο Βασίλης Μπουδούρογλου. Κάνω κασάδα, με κυνηγάνε. Ο Δημήτρης Κουμπότης. Αν ήταν Κουμπότης δεν το έδινα να ξέρεις. Δεν το έδινα ποτέ. Πλάκα κάνω. Και η Νικολέτα Σπυροπούλου. Και μια κοπέλα ρε φίλε. Μια κοπέλα. Βασίλης Μπουδούρογλου. Είναι τρεις από τις 7.000 που πήγαν στην Πράγα για το Final Four του αθλήματος χωρίς επαφή, Drulink. Είναι τρεις από τις 7.000 που πήγαν στην Πράγα. Αυτή είναι. Βασίλης Μπουδούρογλου, Δημήτρης Κουμπότης και Νικολέτα Σπυροπούλου. Δεν είχα εκπομπή εχθές, μου τη φάγατε. Δεν είχα εκπομπή εχθές. Μην παραπονιέστε. Ο Τρέγιας είναι καλός στο βόλεϊ. Πολύ καλός. Ξέρει. Ξέρει, πολύ ξέρει, καλό. Λοιπόν, ακολουθεί Ζάχος Ντρούλικ, Τάσος Τρέγιας, εδώ, στο ράδιο Μαρμίτα. Είπα ότι είσαι καλό στο βόλεϊ, αυτό ανεβάζει την ακροματικότητα, ρε Τρέγια. Τα λέμε αύριο, πρώτο Θεός, εδώ 7 με 8. Αν με αφήσουν, θα κάνω εκπομπή. Να είστε καλά.